Την τελευταία ενημέρωση που έγινε από την πολιτική προστασία, λίγο πριν, λίγο περίπου σε 6.30. Γίνεται προσπάθεια από άλλα γερανοφόρα οχήματα προκειμένου να απομακρυνθούν από το σημείο οι δύο μηχανές της εμπορικής αμαξοστοιχίας για να διευκολυνθεί το έργο της έρευνας και απεγκλωβισμού αλλά και για να απελευθερωθεί η σιδηροδρομική γραμμή. Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας το ειδικό σχέδιο διαχείρισης ανθρωπίνων απολειών. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε η πρώτη στρατιά και οι στρατιωτικές μονάδες Θεσσαλίας σύμφωνα με το πρωτόκολλο συναγερμού. Επίσης, ενεργοποιήθηκε η ομάδα Ίκαρος της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Θεσσαλίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη για επιτήρηση από αέρος και όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Θεσσαλίας τέθηκαν σε γενική επιφυλακή. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 38 νεκροί. Από τους 72 νοσηλευόμενους επιβάτες, 15 πήραν εξιτήριο και παραμένουν για νοσηλεία 57 επιβάτες, εκ των οποίων 6 στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, 194 επιβάτες μεταφέρθηκαν με 5 λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη, με 6 λεωφορείο 20 επιβάτες στη Λάρισα, καθώς και 8 επιβάτες μεταφέρθηκαν στην Κατερίνη. Μάλιστα.